Στο πλαίσιο του Άξονα 4, εφαρμογή προσέγγισης Leader του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, εγκρίθηκε με σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η εφαρμογή τοπικού προγράμματος με φορέα υλοποίησης της ΣΑΝΚΟ. Βασική στόχη του προγράμματος του Leader είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και της προώθησης ίσων ευκαιριών μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω της διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας, της δικτύωσης και της πολυαπασχόλησης των κατοίκων της υπαίθρου, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών, αθλητικών, πολιτιστικών υποδομών και της ανάδειξης της πολιτιστικής δημιουργίας των κατοίκων της υπαίθρου. Ανακοινώσαμε πρόσφατα την τρίτη προκήρυξη του τοπικού προγράμματος Leader, άξονας 4 του ΠΑΑ. Μιλούμε για το υφιστάμενο πρόγραμμα Leader που τρέχει αυτή τη στιγμή. Είναι η τρίτη και τελευταία προκήρυξη. Υπάρχει ένα ποσό 975.000 δημόσια δαπάνη. Αυτό προκηρύχθηκε. Αφορά μόνο ιδιωτικές επενδύσεις με ποσοστό επιχορήγησης 50%. Συνολικά μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα ανέλθει το ποσό αυτό στα 2 εκατομμύρια περίπου. Αφορά, όπως είπαμε, μόνο ιδιωτικές επενδύσεις. Προκηρύχθηκαν μόνο 5 δράσεις, οι οποίες αφορούν τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, επιχειρήσεις δηλαδή που μπορούν να μεταποιούν προϊόντα σε διάφορους τομείς, στο κρέας, στο γάλα, στα δημητριακά, στα οπωροκυπευτικά, στο μέλι, στο κρασί, στα ελαιούχα προϊόντα. Ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι και 500.000 επί 50% η επιχορήγηση. Επίσης, μεταποίηση δασοκομικών προϊόντων, πάλι με 50% η επιχορήγηση. Βιοτεχνίες σε διαφόρους τομείς. Στο γυαλί, επιχειρήσεις που μεταποιούν γυαλί, μέταλλο, αλουμίνιο, ξύλο. Και τέλος, είδη διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση, που σημαίνει κάποιες επιχειρήσεις που παράγουν ζυμαρικά, ζαχαροπλαστικής, είδη ζαχαροπλαστικής και διάφορα είδη διατροφής, έτοιμα προϊόντα και τέλος χώροι εστίασης και αναψυχής. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι 31 Οκτωβρίου του 2014 και οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της ΣΑΝΚΟ στη Φωνκαραγιάννη 1-3. Η προκήρυξη αφορά τόσο την ίδρυση επιχειρήσεων, όσο και τον εξυγχρονισμό υφιστάμενων. Η προκήρυξη λήγει στις 31 Οκτωβρίου του 2014. Μέχρι τότε, λοιπόν, θα πρέπει να υποβληθούν στην ΑΝΚΟ οι φάκελοι υποψηφιότητας. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνει η αξιολόγηση και τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του 2015.